Φίλοι και φίλες σας, φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Είμαι ο Νίκος ο Κουσμαδάκης και παρακολουθεί την εκπομπή Tête-à-Tête. Φίλοι και φίλες, σήμερα θα καταπιαστούμε με ένα ζήτημα το οποίο ναι μεν είναι ιατρικό, αλλά από την άλλη έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Έχει προεκτάσεις οικονομικές, έχει προεκτάσεις δημόσιας υγείας, αλλά έχει και προεκτάσεις πολιτιστικές. Φίλοι και φίλες, σήμερα θα μιλήσουμε για τα ψυχιατρικά νοσήματα. Και είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα, καθώς σήμερα στην εκπομπή έχω τον καθηγητή ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντή της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξανδρο Βγότζα. Κύριε Βγότζα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Βγότζα, η ευχαρίστηση είναι δική μας. Θα ήθελα να πιάσουμε τα ψυχιατρικά νοσήματα. Στο πρώτο μέρος, θα ήθελα να ασχοληθούμε με το ψυχιατρικό νόσημα, ως έχει. Σωματική υγεία, ξέρουμε ότι αν πονάει το πόδι μας ή αν πονάει το χέρι μας, είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί σε όλους τους πολίτες. Η ψυχή πονάει. Ένα φιλοσοφικό πρώτα έτσι ερώτημα που είμαι σιγά σιγά στη συζήτησή μας. Βέβαια πονάει. Βέβαια πονάει και καμιά φορά διερωτώ με ποιος είναι ο μεγαλύτερος πόνος, ο σωματικός ή ο ψυχικός. Πονάει και πονάει πολύ. Και όταν πονάει πέρα από ορισμένα όρια, τότε γίνεται νόσος. Θα έλεγα αυτό που λέω, ο ψυχικός πόνος είναι μέρος της ζωής, έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς ψυχικό πόνο, χωρίς στρες, να βάλουμε έτσι μια άλλη λέξη, χωρίς απογοήτευση, χωρίς ματέωση, χωρίς πίκρα. Αυτό είναι μέρος της ζωής. Αυτό δεν το λέμε νόσο. Mm-hmm. Όταν όμως αυτός ο πόνος ξεπερνάει κάποια όρια και το άτομο ζει σε μια κατάσταση δυσφορίας, ή αδυναμίας να λειτουργήσει, τότε είναι νόσος. Θα χρησιμοποιήσω δύο λέξεις, οι οποίες είναι ελληνικές, αλλά θα τις πω στα αγγλικά πρώτα, γιατί το ένα είναι το dysthymia, δυσφόρια, που είναι δυσφορία. Δυσαρέσκεια. Δυσαρέσκεια. Και το άλλο είναι το dysfunction, η δυσλειτουργία. Δυσλειτουργία. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, έτσι απλά-απλά, για να μην βάζουμε κάτω τα βαριά βιβλία και τους πολλούς ορισμούς και τα πολλά κριτήρια, αυτά καθορίζουν πότε περνάμε από τη φυσιολογική κατάσταση που εμπεριέχει και τον πόνο στην ψυχική νόσο. Κύριε καθηγητά, αυτή την εκπομπή για τα ψυχιατρικά νοσήματα μου τη ζήτησαν πάρα πολύ να την κάνω τη συγκεκριμένη εκπομπή. Και θεωρώ ότι υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων. Εγώ πιστεύω βέβαια ότι η πλειοψηφία έτσι, των ανθρώπων είτε οι ίδιοι είναι πάσχοντες, είτε έχουν κάποιο συγγενή ή φίλο με κάποιο ψυχιατρικό νόσημα. Αυτό που κάποιοι δημοσιογράφοι αναφέρουν πολλές φορές ότι τα ψυχιατρικά νοσήματα είναι μια κοινωνική μάστιγα, ισχύει, είναι αληθής ο συγκεκριμένος ισχυρισμός. Κοιτάξτε, τα ψυχιατρικά νοσήματα είναι συχνά. Πολύ συχνά. Και αυτό με βεβαιωμένες επιδημιολογικές μελέτες, κυρίως έξω από τη χώρα μας, γιατί δυστυχώς η χώρα μας δεν έχουμε τέτοιου είδους μελέτες. Έχουμε, θα σας πω και τι έχουμε. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, η κατάθλιψη αφορά ένα 15% του πληθυσμού. Αυτό δεν είναι μικρό ποσοστό. Οι αγχώδεις διαταραχές αφορούν ένα 15%. Οι πιο σοβαρές νόσοι, όπως είναι, ας πούμε, η σχιζοφρένεια, ανάλογα με τα κριτήρια, είναι από 1 μέχρι 3%. Και μιλάω για μια φοβερή νόσο, η οποία έχει μεγάλες επιπτώσεις στον ίδιο, στην οικογένεια, στο σύστημα υγείας. Η διπολική διαταραχή, μια άλλη διαταραχή, έχει και αυτή 1 με 3%. Η διαψυχαναγκαστική διαταραχή, 4 με 5%, αλλά μιλάμε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, υποφέρει η αϊπνία, ας πάρουμε ένα άλλο πράγμα. Και δηλαδή, η αϊπνία θεωρείται ψυχιατρικό νόσημα? Ως ένα βαθμό ναι. Ή ως ένα μεγάλο βαθμό ναι. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ευχαριστημένοι με τον ύπνο τους είναι 30%. Αυτοί δε που αναζητούν βοήθεια για αυτό το πράγμα είναι 10%. Για να διευκρινίσουμε αυτό το πράγμα, η αϊπνία, ξέρετε, τίποτα δεν είναι έτσι οριοθετημένο μαύρο ή άσπρο στην ιατρική και στην ψυχιατρική. Υπάρχουν ψυχολογικοί παράγοντες. Ποιος δεν γνωρίζει όταν έχουμε ένα στρες, μια αγωνία, εξετάσεις, μια αρρώστια, φίλου μας, δικιά μας,
ο ύπνος μας χαλάει, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Άρα ψυχολογικοί παράγοντες παίζουν ρόλο. Δεν αρκεί όμως αυτό, υπάρχει ένας άλλος παράγον, βιολογικός, που είναι αυτό που λέμε, εκείνο το βιολογικό σύστημα που ελέγχει τον ύπνο, που σε κάποιους ανθρώπους είναι, ας το πούμε, ασθενές και σε κάποιους ανθρώπους είναι πιο δυνατό. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε τους δύο παράγοντες, ψυχοποιηστικοί παράγοντες, συν ένα σύστημα το οποίο, ας το πούμε έτσι, είναι ευάλωτο, τότε είναι αϋπνία. Άρα, πίσω στο ερώτημά σας, είναι αϋπνία ψυχικό νόσημα? Ναι, καταρχήν το συμπεριλαμβάνουμε σε όλα τα εγχειρίδια και σε όλα τα εγχειρίδια ταξινόμησης της ψυχιατρικής το περιλαμβάνουμε. Είναι μέσα εκεί. Οι ψυχίατροι το μαθαίνουν, όλοι οι γιατροί το μαθαίνουν. Δεν είναι όμως με την έννοια αυτό που λέμε βαριά ψυχική νόσος, σχιζοφρένεια ή βαριά μανιοκατάθλιψη, διπολική διαταραχή ή μελαγχολία ή κάτι τέτοιο, έτσι. Όμως είναι ένα πράγμα το οποίο χρειάζεται βοήθεια και είπα τουλάχιστον ένα 10% παγκόσμιο και στην Ελλάδα τρέχει στο γιατρό. Μάλιστα. Άρα τα νούμερα αυτά ώρα μας λένε ότι αυτό που λέμε ψυχικά προβλήματα, προβλήματα που συνδέονται με ψυχικές καταστάσεις είναι αρκετά συχνά. Τώρα, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο στην ψυχιατρική εδώ και αρκετές δεκαετίες, με πρωτοπόρα την αμερικανική ψυχιατρική, έχει επιβληθεί ένα μοντέλο το οποίο είναι αποδεχτό από πολλούς, από όλους θα έλεγα, το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο. Όπως λέει και η λέξη, υπάρχουν τρεις παράμετροι. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, για να πω στην επόμενη ερώτησή μου, μου δώσετε κατευθείαν πάσα. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι ο καρκίνος, γιατρός είστε, ότι ο καρκίνος έχει από τη μία γονιδιακούς παράγοντες, αλλά έχει και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Τα ψυχιατρικά νοσήματα, υπάρχει μόνο το βιολογικό υπόβαθρο ή χρειάζονται και κάποιοι άλλοι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες? Και στο λέω τώρα αυτό, γιατί τώρα που ας πούμε ετοίμαζα την εκπομπή, έμπαινα σε κάποιες σελίδες στο διαδίκτυο και άλλες έλεγαν, ας το πούμε, ότι πρέπει να έχεις μια κληρονομικότητα μόνο ή πρέπει να, ας το πούμε, να έχεις μόνο κάποιους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες οι οποίοι να σε επηρέασαν και να εκδήλωσες αυτό το ψυχιατρικό νόσημα. Τελικά, κύριε καθηγητή, ένα ψυχιατρικό νόσημα πώς εκδηλώνεται, δηλαδή ποια είναι η αιτία γέννησής του? Το παράδειγμα για τον καρκίνο είναι καλό, είναι εύστοχο. Δηλαδή, πολλές φορές ο καρκίνος έχει σχέση να κάνει και με τον τρόπο ζωής μας. Κλασικό παράδειγμα, κάπνισμα και καρκίνο του πνεύμους, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Κλασικό παράδειγμα. Όμως, όλοι οι καπνιστές δεν παθαίνουν καρκίνο. Ακριβώς. Και όλοι όσοι παθαίνουν καρκίνο δεν είναι αναγκαστικά καπνιστές. Άρα, ο συνδυασμός γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων ισχύει σε όλη την ιατρική και την ψυχιατρική. Εδώ ξεκαθαρισμένα πράγματα. Υπάρχουν οι ακραίοι βιολογιστές, νομίζω είναι εκτός πραγματικότητας. Οι ακραίοι κοινωνιστές, όλα είναι κοινωνικό φαινόμενο. Και αυτό είναι εκτός πραγματικότητας. Ο συνδυασμός των δύο ή των τριών παραγόντων, ας βάλουμε και το ψυχολογικό ως μια διακριτή οντότητα από το κοινωνικό, τότε καταλαβαίνετε πως αυτό που είπα, ότι ισχύει στο παράδειγμά σας, ισχύει και στην ψυχιατρική. Η διαφορά είναι η εξής. Ότι στην ψυχιατρική δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε εκείνο το επίπεδο, όπως άλλες ειδικότητες, να έχουμε ένα τεστ να μπορούμε να διαγνώσουμε την ψυχική νόσο. Και εξηγούμε. Εάν βήχεις, εάν πονάει το στήθος σου, πας στο γιατρό, σου βγάζει μια ακτινογραφία από τις παλιές, την απλή ακτινογραφία, το X-ray, μέχρι την αξιονική τομογραφία, μέχρι τη μαγνητική, σου λέει εδώ κάτι βλέπω. Αυτό το πράγμα μόνο σε λίγες περιπτώσεις το έχουμε στην ψυχιατρική. Βασιζόμαστε λοιπόν πάρα πολύ σε αυτό που λέμε το ιστορικό, την κλινική εξέταση, τις πληροφορίες που παίρνουμε από τον ασθενή, από τους γύρω, από το περιβάλλον, για να φτάσουμε στη διάγνωση. Κάποια στιγμή θέλω να πιστεύω και γίνονται προσπάθειες σοβαρές στον τομέα της νευροβιολογίας των νευροεπιστημών, όπου θα έχουμε τεστ που θα μας βοηθάνε να λατώνουμε τη διαγνωστική αβεβαιότητα. Δηλαδή, εγώ και εσύ είμαστε γιατροί, βλέπουμε έναν άρρωστο, λέμε ότι έχει κατάθλιψη. Άλλος λέει ότι είναι διπολική διαταραχή. Ένας άλλος λέει ότι είναι σχιζοσυναισθηματική διαταραχή. Συνδυασμός δηλαδή αυτό που λέμε σχιζοφρένεια και συναισθηματικών παραγόντων. Εκεί είναι, εγώ νομίζω έτσι, εσύ νομίζεις έτσι, έχουμε και ίδια καλή εκπαίδευση, καμιά φορά δεν συμφωνούμε. Mm-hmm. Το τεστ θα μας βοηθήσει τη συμφωνία το 70% να την πάμε
στο 90%. Εδώ όμως θα πω κάτι που ισχύει για όλη την ιατρική, θέλω να το φέρω και για την ελληνική ιατρική. Η ιατρική δεν είναι τεστ, δεν είναι μηχανήματα. Ακούω καμιά φορά που λέει και γράφεται, το έχετε δει και εσείς. Έρχεται μηχάνημα στην Κρήτη που σώζει ζωές. Ναι. Όχι, οι ζωές, κύριε Κοσμαδάκη, δεν σώζονται από τα μηχανήματα. Σώζονται από τον καλά εκπαιδευμένο γιατρό και από ένα καλά οργανωμένο σύστημα. Τα μηχανήματα είναι μεγάλος βοηθός, αλλά δεν υποκαθιστούν, ποτέ δεν θα αντικαταστήσουν τον καλά εκπαιδευμένο γιατρό και ένα καλά συντονισμένο και οργανωμένο σύστημα. Αυτό θέλω να ακουστεί, γιατί ξέρετε, συχνά πυκνά και εδώ, προχθές έβλεπα κάποια ασθενή και λέω, πέστε μου τι έχετε, μου αραδιάζει ένα φάκελο με εξετάσεις. Δεν το θέλω λέω αυτό, πέστε μου γιατί ήρθατε να με δείτε, θα τα δούμε αυτά, γιατί εξετάσεις μου. Και να πάμε σε ψυχίατρο. Πολλές φορές ακόμα και στην Αμερική όταν ήμουν, άνθρωποι από την Ελλάδα ζητούσαν έτσι βοήθεια κάποιο εξειδικευμένο κέντρο. Και δεν υπήρχε ένα ιατρικό ιστορικό ολοκληρωμένο, υπήρχαν εξετάσεις. Πρέπει να φύγουμε αυτό λίγο μάκρινα, αλλά είναι απαραίτητο. Γιατί η εκπομπή σας είναι και εκπαιδευτική. Και αυτή προσπαθώ, έχει την έννοια. Όσο μου τα επιτρέπουν οι συνάδελφοι, ναι, προσπαθώ να την κάνω εκπαιδευτική. Έχει και η παρουσία μου εδώ. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ένα μήνυμα στον κόσμο, όσοι μας βλέπουν, στις τηλεθεατές σας και στις τηλεθεάτριες σας. Η ιατρική δεν είναι εξετάσεις. Δεν είναι μηχανήματα. Έχουν γίνει πολλές μελέτες. Γνωρίζω αυτές στην Αμερική, γνωρίζω μελέτες του Harvard, η σωστή διάγνωση κατά 85% εξετάζεται από τον γιατρό. Χωρίς καθόλου εξετάσεις, χωρίς τίποτα. Ένα 15% είναι εξετάσεις. Έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα η εκπαίδευση του γιατρού και ένα καλά οργανωμένο σύστημα, και αυτό ισχύει και στην ψυχιατρική. Είναι εκείνο που σας οδηγεί στην καλή ιατρική και την ψυχιατρική. Άρα λοιπόν, ενώ είπα όλα αυτά ότι δεν έχουμε στην ψυχιατρική τα τεστ που έχουμε, ας πούμε, στην παθολογία, στη χειρουργική και όλα αυτά. Αυτό όμως δεν κάνει το ψυχίατρο αδύναμο, όταν είναι σωστά και καλά εκπαιδευμένος, να βοηθήσει αποτελεσματικά τον ασθενή του. Κύριε καθηγητά, ένα κακό οικογενειακό περιβάλλον, μια κακή παρέα συνομιλίκων, δηλαδή οι φορείς κοινωνικοποίησης, οι οποίοι επηρεάζουν την προσωπικότητα του παιδιού και μάλιστα υπάρχουν κοινωνιολογικές έρευνες που λένε, ας το πούμε, ότι η οικογένεια επηρεάζει μέχρι το 18ο έτος ηλικίας του παιδιού, επηρεάζει την 80 και μετά υπάρχει παρέες ένα 20%, μετά τα 18 οι παρέες συνομιλίκων επηρεάζουν περισσότερο την προσωπικότητα, το χαρακτήρα τέλος πάντων του ατόμου. Ένας κακός φορείς κοινωνικοποίησης, πώς μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία του ατόμου? Σε μεγάλο βαθμό. Σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν, λένε, γεννιέται ο άνθρωπος ή γίνεται, το κλασικό ερώτημα. Yeah, nature or nurture, που λέει και η Βρετανία. Nature or nurture. Ακριβώς. Και τα δύο ισχύουν. Και τα γονίδια, πώς λέει και ο λαός μας. Από ρόδο αγκάθι και από αγκάθι ρόδο. Έτσι δεν είναι, αν λέω καλά την παροιμία. Αυτό το οποίο ο λαός το λέει τόσο απλά, το λένε και οι επιστήμονες. Τα γονίδια βεβαίως παίζουν ρόλο. Καμία αμφιβολία, όποιος θα αρνηθεί σήμερα αυτό, παρόλο που έχουμε μεγάλη άγνοια. Πολλές φορές ακούω οι εφημερίδες αυτά να γεμίζουν με ανακοινώσεις περί γονιδίων. Ξέρουμε πολύ λίγο, πιστέψτε με. Ειδικά για τις νόσεις, τις πολυπαραγοντικές, όπως είναι η ψυχική νόση, ξέρουμε πάρα πολύ λίγο. Αυτό θέλω να ακουστεί καθαρά. Το περιβάλλον παίζει ρόλο, μεγάλο ρόλο. Το είπε, ξέρετε, και έδωσε και εκεί ήταν νομίζω η μεγάλη προσφορά του Φρόιντ, του Σίγμουντ Φρόιντ, αυτού του μεγάλου ψυχαναλυτή, που πολλά από αυτά που είπε έχουν αμφισβητηθεί και σωστά, εγώ πιστεύω. Σωστά. Αυτός έβγαζε ένα βιβλίο με ένα ασθενή. Και τώρα για να βγάλουμε ένα άρθρο 10 σελίδες, εργαζόμαστε 200 ασθενείς, έτσι δεν είναι? Όσο και σοφός να είσαι, με ένα ασθενή υπάρχει πιθανότητα να πέσεις έξω. Απλό δεν είναι. Έδωσε όμως μεγάλη σημασία στην παιδική ηλικία και νομίζω είχε απόλυτα δίκιο ότι πολλά πράγματα που συμβαίνουν στην παιδική ηλικία μας επηρεάζουν στην ύστερη ζωή μας. Έτσι το οικογενειακό περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό και αυτό τώρα το ξέρουμε από πειράματα ακόμη και σε ποντίκια, αν τα υποβάλλουμε σε ένα στρες, έτσι. Ναι. Λέει ο αγάπης, τι σχέση το ποντίκι με τον άνθρωπο? Σωστή είναι αυτή η ερώτηση, αλλά κάπου πρέπει να κάνουμε κάποια πειράματα. Αν υποβάλλουμε ένα ποντίκι σε ένα στρες όταν πρωτογεννηθεί, αυτό επηρεάζει την ανάπτυξή του γενικότερα.
τη σωματική, τη συμπεριφορά του, τη φοβική τη συμπεριφορά κτλ. Το ίδιο έχει αποδειχθεί στους ανθρώπους. Νεογέννητα παιδιά που γεννιούνται σε συνθήκες άσχημες, που η μητέρα δεν προσέχει τον εαυτό της, όχι μόνο αφού γεννηθεί, αλλά και πριν γεννηθεί. Η μητέρα, ας πούμε, καπνίζει. Ελπίζω να μου συγχωρέσουν, δεν είμαι εδώ να κηρύξω, αλλά κάπνισμα και εγκυμοσύνη δεν επιτρέπεται. Αλκοόλ και εγκυμοσύνη δεν επιτρέπεται. Εγκυμοσύνη και ψυχικό στρες, κακοποιητική σχέση, είναι βλαβερή. Εγώ θα λέω κάτι άλλο, λέμε για κοινωνικό. Έχουμε βρει ότι οι παιδιά τα οποία γεννιόνται σε κακά κοινωνικό επίπεδο, χαμηλό, είναι πιο υστερημένα από τα άλλα. Έτσι. Yeah. Άρα λοιπόν βλέπετε και η βιολογία παίζει ένα ρόλο, το είπαμε αυτό, το κοινωνικό περιβάλλον παίζει ένα ρόλο και βεβαίως η οικογένεια. Και ξέρετε, αν τώρα έχουν βγει και πολλά, ακούτε και διαφημίσεις και τα λοιπά για κακοποίηση του παιδιού και τα λοιπά, δεν είναι μόνο το θέμα ηθικό, είναι κακό να κακομεχειρίζεσαι ένα παιδί ή μια γυναίκα, ένα συνάνθρωπο, αλλά είναι και πολύ ουσιαστικό για το τι ανθρώπους θα βγάλουμε. Ένα κακοποιημένο παιδί συνήθως είναι ένα προβληματικό παιδί. Κύριε καθηγητά, θέλω όμως να πάω και σε άλλες περιπτώσεις. Όταν έχουμε τώρα γονείς οι οποίοι, για παράδειγμα, απαιτούν από τα παιδιά τους να βρίσκονται σε μια εργασιακή και παραγωγική ετοιμότητα, να είναι καλοί μαθητές, να είναι άριστοι μαθητές, να μην είναι μαθητές του 16-17, να είναι μαθητές του 20, να είναι άριστοι τα αγγλικά τους, να είναι άριστοι τα γερμανικά τους. Αυτή η τελειομανία, να το πω και έτσι, πόσο μπορεί να... Τι αντίκτυπο έχει στην ψυχική υγεία του παιδιού? Γιατί θέλω να σας πω τώρα και στο άλλο άκρο, γιατί ξέρουμε, ας το πούμε, ότι ας μείνω στο παράδειγμά σας, ας μείνω σε αυτό. Να πάμε στο άλλο άκρο. Ναι. Τα άκρα δεν είναι καλά. Ναι. Στο οτιδήποτε. Πάμε στο άλλο άκρο. Και επειδή είμαστε τώρα και σε αυτή την περίοδο, τα άκρα δεν είναι καλά. Τα άκρα δεν είναι καλά. Κοιτάξτε να δείτε. Το κάθε παιδί είναι, κουβαλάει μαζί του μια κληρονομιά. Γονιδιακή, οικογενειακή, πολιτισμική, περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική κτλ. Το τι θα γίνει εξαρτάται από όλους αυτούς τους παράγοντες. Υπάρχει βέβαια η πολιτική, no child left behind, κανένα παιδί να μην μείνει πίσω. Αλλά σαφέστατα υπάρχουν πιο έξυπνα παιδιά, πιο ικανά παιδιά κτλ. Τώρα, στο συγκεκριμένο ερώτημα, ο γονιός που πιέζει το παιδί να είναι καλός μαθητής, κάνει κακό? Αυτό δεν με ρωτάτε. Εάν δεν λάβει υπόψη του τι είναι το παιδί του, ποιες είναι οι δυνατότητές του, αν έχει, ας πούμε, μαθησιακές δυσκολίες, αν έχει διαταραχή της προσοχής, αυτό που λέμε ΔΕΠΗ. Κλιματική προσοχή, ναι, διαταραχή. Εάν η νοημοσύνη του δεν είναι αυτή που πρέπει για να πάει καλά στα γράμματα, τότε πιθανά κάνει λάθος. Ας πάρουμε στη μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών. Εκείνος ο γονιός που βάζει σαν ιδανικό την εκπαίδευση. Είναι καλό αυτό? Εγώ νομίζω είναι καλό, κύριε Κοσμαδάκη. Πολλοί από εμάς της γενιάς μου και εγώ προσωπικά, που γεννήθηκα σε μια μεγάλη οικογένεια, γεννήθηκαμε από γονείς που δεν ήταν μορφωμένοι. Ήταν, είχε πάει 4 τάξεις δημοτικού, ο πατέρας με 6 και κάποια εμπορική σχολή το 1930-20. Αγαπούσαν όμως τα γράμματα. Και ήμασταν 5 παιδιά, μια οικογένεια η οποία οικονομικά ήταν πολύ χαμηλά. Αλλά υπήρχε μέσα στην οικογένεια ο θαυμασμός για τα γράμματα, η αγάπη για τα γράμματα, ότι η μόρφωση αξίζει. Νομίζω αυτό, όταν μεταφέρεται σωστά στο παιδί και όχι σαν μια πίεση, σαν ένα φόρτωμα το οποίο δεν μπορεί να αντέξει, εγώ δεν βλέπω κάτι λάθος αυτό. Δεν είναι ανάγκη να είσαι ο πρώτος, αλλά το να υπάρχει στην οικογένεια ένα κλίμα φιλεκπαιδευτικό, φιλομορφωτικό, θα έλεγα εγώ αυτό της αριστείας, δεν μην φοβόμαστε τη λέξη. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι κακό, αλλά όλα με μέτρο, όλα χωρίς άκρα. Πια ξέρουμε πολλά πράγματα, έτσι. Για ένα παιδί, αν δεν μπορεί να προχωρήσει τα γράμματα, μπορεί να πάρουν κάποιοι λόγοι. Δεν το ξυλοφορτώνουμε, έτσι. Δεν το υποτιμάμε, εγώ δεν το βρίζουμε. Το πήγα στο άλλο άκρο, γιατί μιλάμε για τα υστερημένα παιδιά, αλλά
δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω ο κύριος Καργάκης, ο ψυχολόγος, μου είχε πει ότι ας πούμε υπάρχουν περιπτώσεις μαθητών οι οποίοι οι γονείς τους θέλουν να βρίσκονται σε μια παραγωγική ετοιμότητα, θέλουν να είναι, ας το πούμε, άριστοι μαθητές, άριστοι να είναι παντού. Και πολλές φορές αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην ψυχική τους υγεία. Αρνητικό εννοείται. Γιατί στην κοινή συνείδηση έχουμε στο μυαλό μας ότι συνήθως τα στερημένα παιδιά, τα παιδιά που έρχονται από κακό οικογενειακό περιβάλλον, αυτό λέει η κοινή συνείδηση, έτσι. Ναι. Κοιτάξτε, το να μίλησα για ένα περιβάλλον. Δεν είπα για έναν γονιό που λέει στο παιδί, αν δεν είσαι καλό, μαθήσεις τίποτα. Αυτό βέβαια είναι απορριπταίο ψυχολογικά. Και κάθε λογικός γονιός δεν μπορεί να το λέει αυτό. Γιατί ο καλός γονιός είναι αυτός που ενδιαφέρεται και που έχει και λογικός. Εγώ δεν μίλησα γι' αυτό. Ότι να είσαι πρώτος, να γίνεις γιατρός οπωσδήποτε, να μπει στο Πολυτεχνείο τότε που στα χρόνια μου ήταν μια σχολή περιοπής. Όχι. Να αγαπάς τα γράμματα, να μορφωθείς, προσπάθησε και ό,τι καταφέρεις. Έτσι. Εξάλλου και στον αθλητισμό δεν λέμε, αρκεί η προσπάθεια. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί και το άλλο άκρο είναι η χαλαρότητα. Δεν πειράζει ρε παιδί μου, και αυτοί που μάθανε γράμματα τι έγινε ας πούμε. Φαντάζομαι, επειδή ανήκει στους ανθρώπους, σας αρέσουν τα βιβλία, σας αρέσουν η γνώση, πρέπει να ενθαρρύνουμε την νεολαία μας για γνώση. Ακριβώς. Για γνώση ευρύτερη και όχι μόνο μια γνώση που θα μας δώσει ένα επάγγελμα. Άρα, το να λέμε στα παιδιά να γίνουν καλοί φίλοι του βιβλίου, του οποιοδήποτε βιβλίου, του καλού βιβλίου θα λέγω, δεν είναι κακό. Κακό είναι να τους πούμε, πρέπει να πεις πρώτο στην ιατρική σχολή. Όχι, αυτό δεν χρειάζεται. Ακριβώς. Πρέπει να είσαι ο πρώτος μηχανικός. Πρέπει να γίνεις πρωθυπουργός. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Έτσι. Αυτό είναι το άλλο άκρο. Αλλά το να είμαστε σε μια κοινωνία που, αν θέλετε, καλλιεργεί τα γράμματα, τα προωθεί, αυτό δεν είναι κακό. Και η ελληνική κοινωνία, επιτρέψτε μου, επειδή έχω ζήσει πολλά χρόνια στην Αμερική, έχει αυτό το προνόμιο, το οποίο γίνεται βέβαια και πρόβλημα, διότι όλοι οι γονείς θέλουν τα παιδιά να τα σπουδάσουν, που αυτό είναι καλό. Θέλουν να γίνουν όλοι γιατροί. Δεν μπορεί να γίνουν όλοι γιατροί, γιατί θα τους κάνουμε μετά. Αλλά έχω ζώντας στην Αμερική, είδα και γονείς που λέγανε δεν πειράζει, ας βγάλει λεφτά το παιδί. Ανάμεσα, αν πάρουμε το ένα άκρο. Εγώ θέλω να βγάλεις λεφτά, αν αυτό είναι το ιδανικό μας, έτσι. Να βγάλω λεφτά. Και ας γίνεις και πιτσαδόρος, ας το πω. Ή να μορφωθείς. Αν τα καταφέρεις καλώς, αν βγάλεις λεφτά καλώς, αν βγάλεις έτσι. Εγώ προτιμάω το άλλο αυτό, το πρότυπο. Το πρότυπο της μόρφωσης, το πρότυπο της εκπαίδευσης, το πρότυπο της καλλιέργειας. Έτσι είναι. Κύριε καθηγητά, είστε διευθυντής ψυχιατρικής κλινικής. Στην Κρήτη, ποια είναι η ψυχοπαθολογία, δηλαδή πώς σας έρχονται περισσότερα ή λιγότερα άτομα σε σχέση που είχε πριν από 20 χρόνια. Δεν ήμουν εδώ πριν από 20 χρόνια δυστυχώς και δεν μπορώ να πω, αλλά ξέρουμε τα δεδομένα. Καταρχήν ο αριθμός των ανθρώπων που νοσηλεύονται στη ψυχιατρική κλινική από ό,τι διευθύνω από το 2009 σχεδόν είναι διπλάσιος τώρα. Διπλάσιος. Αυτό γιατί διπλασιάστηκε η ψυχική νόσος, όχι, νομίζω κάνουμε πιο καλύτερη διαχείριση παρά τα περιορισμένα μέσα που μας έχουν δοθεί και όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε πει κατά επανάληψη και θα τα λέμε, γιατί έτσι πρέπει να το κάνουμε. Έχει αυξηθεί, γιατί μπορούμε και διακινούμε τους ασθενείς πιο αποτελεσματικά, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση, γιατί το στίγμα έχει ελαττωθεί. Ξέρετε, ένα τα καλά εντός αγωγικών της κρίσης είναι, και εσείς βοηθήσατε ο τύπος ενώ τα μέσα σε αυτό, να μιλάνε οι άνθρωποι ανοιχτά για πράγματα, αυτοκτονία. Παλιά, ας πούμε, αυτοκτονία το κρύβαμε, έτσι δεν είναι. Στο χωριό, κάποιος μου έλεγε, ένας ιερέας μου έλεγε, το στάβαμε και εκτός του νεκροταφείου, όχι να τους βάλουμε στην εκκλησία. Έτσι, ενώ θα σας έλεγα πράγματα. Ότι σε έναν ασθενή που 3-4 χρόνια τον χάσαμε και έγινε η κηδεία του σε μια εκκλησία του Ηρακλείου, δεν θέλω να πω την περιοχή, του νομού Ηρακλείου, ο Μητροπολίτης και ο ιερέας μου έδωσαν το βήμα να μιλήσω από άμβονα για το τι είναι αυτοκτονία. Φαντάζεστε, όταν παλιά, ούτε στον νεκροταφείο δεν τους βάζαμε. Έτσι. Άρα λοιπόν, οι άνθρωποι έρχονται τώρα και πιο ευκολότερα. Ναι, αυτό που είπατε είναι αλήθεια. Η Κρήτη είναι για τα τελευταία 19 χρόνια
πρώτης αυτοκτονίας σε όλη την Ελλάδα. Άρα, κρίση ή όχι κρίση, ευμάρεια ή όχι ευμάρεια, οικονομικό σφίξιμο, η Κρήτη παραμένει πρώτη. Γιατί αυτό? Είναι το ταπεραμέντο του κριτικού, είναι τα όπλα, είναι όχι? Οι ενδείξεις μου μετά από τα τελευταία 10 χρόνια που παρακολουθώ τα πράγματα στην κλινική μας και με τη βοήθεια της ατροδικαστικής υπηρεσίας, ότι είναι μάλλον στην Κρήτη. Κάποια νοσήματα, τα πιο βαριά, είναι μάλλον αυξημένα. Νομίζω, αν έτσι ξέρετε από ενδοχώρα, τα τελευταία 6-6,5 χρόνια η κλινική μας ενεργοποιείται πολύ στην ενδοχώρα. Γυρνάμε όλα τα χωριά, όλα. Σήμερα ήμουνα στο Αρκαλοχώρι, αύριο στη Μεσχερσόνησο, την Παρασκευή θα είμαστε στις Μοίρες και βλέπουμε όλο τον κόσμο. Και υπάρχουν και πολλά μικρά χωριά. Όπως ξέρετε, και στις παλιές κοινωνίες υπήρχε το φαινόμενο της ενδογαμίας. Της ενδογαμίας. Εγώ πιστεύω το inbreeding που λέμε στα αγγλικά. Αυτό νομίζω παίζει κάποιο ρόλο στην αύξηση κάποιων νόσων, των πιο σοβαρών, οι οποίες έχουν και ένα, αν θέλετε, γονιδιακό χαρακτήρα. Αυτή είναι η δική μας άποψη. Ελπίζω κάποια στιγμή να την αποδείξουμε. Το ίδιο γνωρίζω ότι συμβαίνει και για τα νευρολογικά νοσήματα. Έτσι. Άρα, το ένα είναι ότι κάπου στη Κρήτη έχει λίγο πιο αυξημένα αυτά τα νοσήματα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Κάπου είναι ότι ο κόσμος έχει ξεθαρέψει και έρχεται και μας βλέπει. Θα σας έλεγα, το έχω ξαναπεί πάλι, μεγάλοι άνθρωποι, 70, 80, 90, έρχονται και μας βλέπουν. Μας βλέπουν στα χωριά και ξέρουν ότι πάνε να δουν ψυχίατρο. Όχι παθολόγο, όχι νευρολόγο, ψυχίατρο. Αυτό πιστεύω είναι μια πρόοδος που έχει συμβεί και πρέπει να το αναγνωρίσουμε, διότι θυμάμαι, κύριε Κοσμαδάκη, όταν έκανα αγροτικό γιατρό, όταν ήμουν ως αγροτικός γιατρός στη Θεσσαλία το 1979-80, ας πάρουμε, θυμάμαι πολλές γυναίκες σχόλησαν και μου έλεγαν: «Γιατρέ, πονάει το στομάχι μου, πονάει το στήθος μου, πονάει το κεφάλι μου». Καμία δεν μου έλεγε ότι έχω άγχος. Καμία δεν μου έλεγε ότι έχω κατάθλιψη. Τώρα και απλός κόσμος, με λίγα γράμματα. Δηλαδή, έρχονται και σας λένε για παράδειγμα ότι εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ακριβώς. Ότι... δεν μπορώ να κοιμηθώ, έχω κατάθλιψη. Έχω χάσει κιλά. Έχω χάσει κιλά, δεν αισθάνομαι καλά, δεν με ευχαριστεί τίποτα. Έχω ανιδονία. Μπορεί να μιλάτε τη λέξη ανιδονία, αλλά δεν με ευχαριστεί τίποτα. Και εμείς το λέμε αυτό ανιδονία. Δηλαδή, ο κόσμος πια, και εδώ θα έλεγα γι' αυτό κι εγώ και δεν είμαι εναντίον των σωστών εκπομπών που εκπαιδεύουν τον κόσμο. Δηλαδή, εδώ να δώσουμε και τα εύσημα στα μέσα που πολλές φορές τα κατηγορούμε, έτσι, για τον ένα τον άλλο λόγο. Ο κόσμος λέει δεν τα πιστεύει κιόλας, δεν τα έχει σε πολύ εκτίμηση. Εγώ νομίζω εδώ έχει γίνει μια καλή δουλειά, αρκεί μόνο να γίνεται, να μην γίνεται με υπερβολές, έτσι. Θα πω ένα παράδειγμα και επιτρέψτε μου, βλέπω ότι θέλετε να το κλείσουμε, αλλά θα πω αυτό. Πριν κάνα μήνα βγήκε μια εδώ τοπική εφημερίδα, η Κρήτη πρώτη, επειδή λέγαμε για παιδιά, η Κρήτη πρώτη στις ασέλγειες. Νομίζω πρέπει να τα αποφεύγουμε αυτά. Θα παρακαλέσω τους πάντες, αυτούς μας ακούν και αυτούς μας ακούνε, επαγγελματίες και εμείς. Τέτοια πρωτοσέλιδα δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μάλιστα. Φίλοι και φίλες, το πρώτο μέρος μόλις ολοκληρώθηκε. Μείνετε μαζί μας για το δεύτερο μέρος. Φίλοι και φίλες, επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ με τον καθηγητή ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Αλέξη Βγότζα. Κύριε Βγότζα, πρωτού πάμε στο πρακτέο και δούμε κάποια ερωτήματα. Κάποια ρεπορτάζ, τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας, έχουν αναφερθεί πως υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη στην αγορά σε αντικαταθλιπτικά χάπια. Εγώ ήθελα να σου πω σε επίπεδο Κρήτης, τι συμβαίνει, υπάρχει αυτή η έλλειψη αντικαταθλιπτικών? Φαρμακευτική αγορά, κοιτάξτε, πώς είναι? Ναι. Δεν θα μπορούσα να μιλήσω με στοιχεία, θα μιλήσω όμως εμπειρικά και θα μιλήσω γενικά για τα ψυχοφάρμακα. Κάτι που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια και εμείς το έχουμε αναφέρει στις αρχές, το έχουμε αναφέρει στο νοσοκομείο, στη ΔΥΠΕ, στον Υπουργείο. Παλιά φτηνά φάρμακα, αλλά αρκετά χρήσιμα, εξαφανίζονται από την αγορά. Παραδείγματος χάρη, παλιά αντικαταθλιπτικά, τα οποία έχουν κάποιες ενδείξεις. Δύσκολο να τα βρούμε. Γράφουμε συνταγή και έρχονται οι ασθενείς, δεν το βρίσκουμε. Κάποια παλιά φάρμακα για την ψύχωση, το που λέμε, η σχιζοφρένεια, τα οποία είναι και φτηνά, αλλά και ιδιαίτερα καλά.
τα χρησιμοποιούμε απόψε. Τα χρησιμοποιούμε ακόμα. Υπάρχει έλλειψη στην αγορά. Δηλαδή, πρόσφατα είχε προκύψει ένα πρόσφατα, πριν κάποιους μήνες, ένα-δύο χρόνια, είχε προκύψει πρόβλημα με κάποια ενέσιμη, ένα φάρμακο που λέγεται αλοπεριντίν. Είναι ένα φθηνό φάρμακο, το πρώτο αντιψυχωτικό, αλλά και εξαιρετικά αποτελεσματικό. Δεν το βρίσκαμε. Τρέχαν οι άνθρωποι και αναγκαζόμασταν, επειδή είναι και ενέσιμα μακράς διαρκείας, να το αντικαθιστούμε με τα νεότερα, τα πιο ακριβά. Υπήρχε το αντίδοτο, το ακινητό, και αυτό κάποια στιγμή πάλι εξαφανίστηκε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι εδώ είναι χρέος του κράτους και της φαρμακοβιομηχανίας να υπάρχει και το παλιό και το καινούριο. Μάλιστα. Και θα πω και κάτι άλλο. Επειδή ίσως ξέρετε, ασχολούμαι και με τον ύπνο. Η διεθνής μου σταδιοδρομία, η ερευνητική μου σταδιοδρομία είναι κυρίως με τον ύπνο. Υπάρχει ένα φάρμακο το οποίο είναι αντικαταθλιπτικό, το οποίο όμως σε μικρές δόσεις είναι εκπληκτικό υπνοτικό. Δεν κάνει εξάρτηση, δεν κάνει αυτό που λέμε tolerance κτλ. Λέγεται τραζοδόνη, το λέμε τρίτικο. Αυτό η εταιρεία αποφάσισε να το κυκλοφορήσει με τη νέα του μορφή, γιατί το παλιό ήταν και φτηνό. Mm-hmm. Η νέα του μορφή όμως έχει άλλη δράση. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει υπνοτικό. Λοιπόν, στη πλούσια Αμερική, θα το λέγα στη φτωχή Αμερική, βρίσκεις και το παλιό, το φτηνό και το καινούριο. Mm-hmm. Στην πλούσια Ελλάδα βρίσκεις μόνο το καινούριο. Έχω διαμαρτυρηθεί στην εταιρεία για αυτό το πράγμα. Και εδώ πραγματικά κάνω και μία δημόσια επισήμανση, την οποία θέλω να ακουστεί. Μην λέμε μόνο μεγάλα λόγια, ιστορίες, μονοπόλια κτλ. Θέλω εδώ πρακτικά πράγματα. Η Αμερική είναι, όπως ξέρετε, χώρα της ελεύθερης αγοράς, αλλά με κανόνες. Κανόνες από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο. Κανόνες για τους πολίτες, για τους γιατρούς, για φαρμακοποιούς, για φαρμακευτικές εταιρείες. Εγώ λοιπόν θέλω να δω το κράτος να σηκώνει το δίκαιο και βαρύ του χέρι και να επιβάλλει μαζί με τα καινούργια, τα οποία επειδή ξέρω εδώ πατέντες είναι και πιο ακριβά, να υπάρχουν και τα παλιά. Μάλιστα. Αυτή είναι η απάντησή μου και πιστεύω είναι μια ειλικρινής απάντηση και πραγματικά το απευθύνω και στους πολίτες αλλά και στους διοικούντες. Και να μην κάνουμε μόνο θόρυβο για αυτά τα πράγματα. Εγώ προσωπικά έχω αρθρογραφήσει για αυτά τα πράγματα και καμιά φορά έχω γίνει και άδικα στόχος για αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω στον ανταγωνισμό, πιστεύω στην ελεύθερη αγορά, αλλά όχι στην ασυδοσία. Και στην Ελλάδα έχουμε φαινόμενα ασυδοσίας. Μάλιστα, κύριε καθηγητά. Η απάντησή σας ήταν ολοκληρωμένη και σίγουρα απευθύνεται προς σε πολλές κατευθύνσεις. Πάντως. Πάμε τώρα επί του πρακτέου. Εγώ στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, κύριε καθηγητά, έγραψα το εξής, πως μπορεί κάποιος, όποιος θέλει, είτε ο ίδιος, αν είναι πάσχον, είτε όποιος συγγενής του, φίλος του ή κάποιος οικείος του, τέλος πάντων, αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας, να μου το στείλει στο Messenger, στο προσωπικό μου τέλος πάντων, inbox τέλος και να σας το απευθύνω σε εσάς. Ναι. Και να προσπαθήσουμε να το απαντήσουμε. Ας δούμε λοιπόν τα ερωτήματα. Μου γράφει λοιπόν ένας καλός φίλος ότι υποφέρει από κρίση πανικού, που του έχουν περιορίσει την ποιότητα ζωής μετά από το χαμό ενός συγγενικού του προσώπου. Παλαιότερα μου γράφει ο ίδιος ότι ήταν πιο συχνές, πλέον τις ελέγχει μέσω αναπνοών. Η κρίση πανικού, που σας λέω τώρα προσωπικά την έχω περάσει κι εγώ, έτσι, πόσο σύνηθες είναι σαν ψυχικό νόσημα το συγκεκριμένο? Είναι αρκετά σύνηθες. Η κρίση πανικού βασικά είναι μια οξία μορφή άγχους, ενός υπερβολικού άγχους, που μπορεί να κρατήσει για μερικά λεπτά που οι άνθρωποι αισθάνονται. Συγγνώμη, μπορεί να πεθάνουν, δεν μπορούν να αναπνεύσουν, καρδιακή προσβολή, φωνάζουν βοήθεια, τρέχουν στα επίγοντα και πολλές φορές η μία εξέταση και πάλι εξέταση και καρδιογράφημα και πάλι καρδιογράφημα και άντε τον είπαμε εξετάσεις, έτσι. Έτσι. Εντάξει, να κάνουμε εξετάσεις, αλλά μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και μετά και ο καλός γιατρός, ο καλός γενικός γιατρός, ο καλός παθολόγος θα πει εδώ δεν έχουμε. Ούτε έμφραγμα έχουμε, ούτε καρδιακή προσβολή έχουμε, ούτε πνευμονικό νόσημα έχουμε από δυσκολίες να πει. Εδώ έχουμε αυτό που λέμε κρίση πανικού. Και καλά το περιγράφει ο ακροατής σας ή ο... Ναι, ο φίλος που... Ο φίλος που είσαι στο... Εντελώς ανώνυμο. Ναι. Ότι πολλές φορές οι κρίσεις πανικού, όχι πάντα, μπορεί να συμβούν μετά από ένα ψυχοτραυματικό γεγονός. Αλλά καμιά φορά είναι και στο πουθενά. Mm-hmm. Κάποιος περπατάει στον δρόμο και ξαφνικά παθαίνει. Αμά λέει τι έπαθα κτλ. Τρέχει, επίγοντα κτλ.
Σήμερα με τις γνώσεις που έχουμε και με την εκπαίδευση των γιατρών, πολλοί γιατροί μπορούν να το διαγνώσουν. Να γίνουν κάποιες εξετάσεις, έτσι μην έχουμε κάποια σοβαρή νόσο και το χάσουμε και τα πούμε όλα άγχος, αλλά όχι αυτό που βλέπω καμιά φορά, εξετάσεις και δώσ' το εξετάσεις και δώσ' το εξετάσεις, αυτό πια είναι κακή ιατρική. Μάλιστα. Αφού λοιπόν μπει η διάγνωση του πανικού, εγώ θα έλεγα πως για τον πανικό έχουμε δύο μεθόδους, που ο συνδυασμός τους είναι ο καλύτερος. Ο ένας είναι φαρμακολογικός και δεν είναι αυτό που λέμε τα ήπια αγχολητικά. Θα πω εδώ πάλι κάτι και θα αναφέρω ένα σκεύασμα. Υπάρχει το γνωστό Ζάναξ. Το Ζάναξ. Το απραζολάμι. Εγώ μάλιστα έχω δημοσιεύσει στα πολυνιάτα μου άρθρο για αυτό το φάρμακο και είναι ένα προβληματικό φάρμακο. Μα γράφεται σαν καραμελάκι. Θα ήθελα οι γιατροί να το περιορίσουν αυτό. Γιατί είναι ένα φάρμακο που το συνηθίζει ο οργανισμός. Όντως παρέχει μεγάλη ανακούφιση στην οξία φάση. Αλλά αν το πάρουμε μακροχρόνια, δημιουργεί εξάρτηση. Και δεν το θέλουμε αυτό. Είναι η ιατρογενής εξάρτηση. Μάλιστα. Ξέρετε, στην Αμερική αυτή τη στιγμή υπάρχει το μεγάλο θέμα της εξάρτησης της ιατρογενούς από τα οπιοειδή. Φοβάμαι και στην Ελλάδα έχουμε ιατρογενή εξάρτηση από αυτά τα φάρμακα. Τα οποία, μπορεί να τα οποία και πολλέ φορέ κυκλοφορούν και στην αγορά. Ενώ την αγορά των εξαρτήσεων. Έτσι. Φάρμακα όπως πούμε για τον κουλό. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη φάση, τη πιο σωστή φαρμακολογική αντιμετώπιση στα χέρια των ειδικών βέβαια και όχι των οποιοδήποτε είναι μικρές χαμηλές δόσεις αντικαταθλιπτικών. Καμιά φορά με μία σύντομη, μία βραχή αγορήγηση των λεγόμενων αγχολητικών. Άρα, φαρμακολογική αγωγή συνιστάται. Έχουμε το άλλο μεγάλο πεδίο που χρησιμοποιεί η ψυχιατρική, οι ψυχοθεραπείες. Συνιστώνται, να σαν αυτό που είπε ο αγαπητός αυτός κύριος ή κυρία, με τις αναπνοές και τα λοιπά. Υπάρχουν πολλών μορφών ψυχοθεραπείας. Παλιά ήταν ένα... Ψυχοδυναμική, γνωσιακή, συμπεριφορική... Σωστά, σωστά, σωστά. Η κάθε μία έχει την ένδειξή της. Θα έλεγα πως η γνωσιακή συμπεριφορική, γιατί σε αυτό αναφέρεται, έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Εμείς έχουμε αναπτύξει εδώ και χρόνια, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ένα διετές σεμινάριο στη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία. Δεν λέω είναι μοναδική, αλλά είναι μία από αυτές, οι οποίες είναι evidence-based, δηλαδή με αποδείξεις. Γιατί πια ξέρετε και στην ψυχιατρική. Ναι, πρέπει να έχουμε αποδείξεις, γιατί αλλιώς ξέρετε τι είναι. Πάμε στην αλαζονία και στον αυταρχισμό. Εγώ είπα, εσύ είπες. Εγώ ως σπουδαίος καθηγητής λέω ότι αυτό είναι το σωστό. Όχι. Αυτά είναι συμπεριφορές αντιεπιστημονικές. Ο Περέδη δείξε, όπως μας το είπαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Λοιπόν, αυτή η θεραπεία, την οποία σας είπα, έχουμε φτιάξει και ένα σεμινάριο, είναι αρκετά αποτελεσματική. Άρα, χρειάζεται πάντα και το φάρμακο και αυτή η θεραπεία. Καμιά φορά μερικοί άνθρωποι, επειδή δεν θέλουν να πάρουν φάρμακο, θέλουν να δοκιμάσουν μόνο την ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό, αλλά εάν όμως δεν είναι αποτελεσματική, γιατί δεν υπάρχει, ξέρετε, 100%. Έχει αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι φίλοι μας. Δεν υπάρχει 100% θεραπεία μία μέθοδο. Δηλαδή, κάπου το φάρμακο μόνο του δεν αρκεί. Κάπου ψυχοθεραπεία μόνο δεν αρκεί. Σε μερικές τόσες αρκεί. Εκείνοι οι ειδικοί να αποφασίσουν και εγώ θα έλεγα σε αυτόν τον φίλο ή τη φίλη να απευθυνθούν σε έναν καλό γιατρό. Και γιατί το λέω αυτό, ένα σωστό ψυχίατρο που είναι εκπαιδευμένο και στις δύο μεθόδους, εάν πιστεύει ότι σε αυτόν τον ασθενή είναι καλή ψυχοδυναμική θεραπεία ή συμπεριφορική γνωσιακή, θα το κάνει, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Κύριε καθηγητά, αυτό, απλά λίγο σύντομα, γιατί ναι, έχουμε πολλά ερωτήματα και... Τελείωσα. Μια φίλη μου γράφει ότι κατάφερε τον τελευταίο καιρό και αντιμετώπισε, είχε και αυτή κρίση πανικού, μέσα από την ύπνωση. Εσείς οι ψυχίατροι, ποια είναι η εκτίμησή σας για την ύπνωση? Εγώ πάντως, κύριε καθηγητά, ακούω τη λέξη ύπνος και νομίζω ότι τσαρλατάνι είναι κάτι για προηγούμενες ζωές τα οποία δεν ισχύουν, δηλαδή. Κοιτάξτε. Ήθελε μια επιστημονική. Υπάρχει τσαρλατανισμός. Αλλά η ύπνωση, αν γίνεται σωστά, δεν είναι τσαρλατανισμός. Δεν είναι όταν πήγες... για προηγούμενες ζωές, δεν είναι τσαρλατανισμός. Όχι, όχι, όχι προηγούμενες ζωές. Αυτά είναι τσαρλατανισμός. Αυτά είναι τσαρλατανισμός. Μάλιστα. Η ύπνος είναι μία μέθοδος η οποία αλλάζει το επίπεδο συνείδησης μέσα από κάποιες
ψυχολογικές συμπεριφορικές μεθόδους. Εγώ μάλιστα έχω ένα πολύ καλό φίλο, μάλιστα συνάδελφοι από τα χρόνια της ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στην Αμερική πολλά χρόνια, πήγαμε μαζί, εγώ επέστρεψα κτλ. Και έχει ασχοληθεί σοβαρά με την ύπνωση. Και σε μερικές περιπτώσεις, όπως ας πούμε προβλήματα πόνου, προβλήματα έτσι, οξέως, άγχους κτλ, μπορεί να έχει αρκετά καλά αποτελέσματα. Άρα, η ύπνωση, σωστά εφαρμοζομένη, όχι προηγούμενες ζεσές, όχι τέτοια πράγματα, θα είναι έτσι, απατεωνιές, θα το πω απλά. Αλλά σε ανθρώπους που έχουν εκπαιδευτεί σε αυτό, δεν είναι τσαρλατανισμός. Κύριε καθηγητά, μου γράφει μια άλλη φίλη. Είδα τώρα την ανάρτησή σου και με ενδιαφέρει πολύ η αλήθεια. Θα ήθελα να σου πω ένα θέμα που με απασχολεί. Να είναι αιτία οι διάφορες καταστάσεις που έχω βιώσει. Δυστυχώς έχω πάρα πολλά. Δεν μπορεί τίποτα να με ηρεμήσει. Πρέπει να ξεσπάσω για να ηρεμήσω και δυστυχώς μόνο με φωνές ξεσπάω. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο με απασχολεί και το έχει παρατηρήσει ο άνδρας μου και μου το είπε, γιατί εγώ δεν το είχα προσέξει, είναι ότι τη μια στιγμή έχω νεύρα και κλαίω και την επόμενη στιγμή γελάω. Και είμαι ένας άλλος άνθρωπος. Εφόσον ανέφερε θα είναι ανώνυμα, πήρα το θάρρος να ζητήσω μια γνώμη που είναι ένα ειδικό επί του θέματος. Ελπίζω να έχω για ποσά να έχει μύθειά σου. Πράγματι έχει. Κοιτάξτε, δεν θα κάνουμε τώρα τηλεψυχιατρική. Θέλω να έχω και άλλα δεδομένα για να απαντήσω σε αυτό το πράγμα. Τώρα, εάν, να το πω έτσι, εάν φτάνει τα νεύρα, ας το πούμε έτσι, γενικά, με αυτή την απλή λαϊκή έκφραση, που θα το λέει και η θεία μου, η μητέρα μου. Έχω νεύρα, παιδί μου. Εάν φτάνει στο σημείο για να εκτονωθούμε από αυτή την νευρικότητα, να σπάμε, ή να σπάμε και καμιά κατσαρόλα στο κεφάλι του συζύγου μας, εδώ μπαίνει ένα θέμα. Εδώ δεν είναι φυσιολογικό να αναζητηθεί βοήθεια. Εντάξει. Τώρα κάποια στιγμή όλοι θυμώνουμε, αυτό μπορεί να είναι έκφραση θυμού κτλ. Αλλά σας είπα, όλα είναι υπερβολή, έτσι. Εντός ενός πλαισίου κάποια πράγματα φυσιολογικά. Όταν ξεφεύγεις από αυτό το πλαίσιο, τα πράγματα θέλουν την αντιμετώπιση τους. Έτσι λοιπόν, αν ξεσπάει με φωνές, υπάρχουν και κάποιες τέτοιες θεραπείες, παραδείγματος στην Καλιφόρνια, όπου γινόταν εκτόνωση μέσα από φωνές, τέτοιες ιστορίες ή κάποιες άλλες μέθοδοι που μας έχουν έρθει από την Ανατολή κτλ. Αλλά αυτό όμως μέσα στα θεραπευτικά πλαίσια. Διότι αν βάζω φωνές και τα βάζω άδικα με τον σύντροφό μου, μία-δύο καταστρέφω τη σχέση μου. Αν μου πιάνω φωνές και τα βάζω με τα παιδιά μου, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τραυματίζω τα παιδιά μου, έτσι δεν είναι. Εάν όμως ξέρω εγώ, ας πούμε, θέλω να πάω πάνω σε ένα βουνό, λέω τώρα, και να αρχίσω να φωνάζω και αυτό με εκτονώνει, αποδεχτώ. Αλλά θα έλεγα υπάρχουν και πιο αυτή τη στιγμή πρακτικοί τρόποι για να αντιμετωπιστεί αυτός ο εκνευρισμός κτλ. Τώρα, οι μεγάλες αλλαγές του συναισθήματος από στιγμή σε στιγμή είναι αυτό που λέμε. Είναι δείγμα κυκλοθυμίας. Δεν ξέρω, είναι πολλά πράγματα. Είναι αυτό που λένε στα αμερικάνικα mood swings, δηλαδή το συνέστημά σου από το ένα άκρο πάει στ' άλλο. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας τρόπος να μπορούμε να ρυθμίζουμε τα συναισθήματά μας. Δεν θα είμαστε πάντα έτσι ήρεμοι και καλοί όπως είμαστε τώρα. Και εγώ θυμώνω και μες στο σπίτι μου και μες στη δουλειά μου κτλ. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Αλλά όταν αυτό όμως φτάνει υπερβολή, έτσι, και από την στιγμή γελάω και κάτι έγινε, κάτι μικρό, είπε κάποιος, έλα ρε παιδί μου, το φόρεμά σου δεν είναι τόσο ωραίο. Εάν αυτό, μια παρατήρηση που είναι από τη μητέρα, από τη φίλη, από το σύζυγο, από το σύντροφο κτλ, με κάνει να βάλω τα κλάματα, τότε θέλω βοήθεια. Μάλιστα. Πάμε σε μια ερώτηση που αφορά το OCD, η διψυχαναγκαστική διαταραχή. Πίστευα πολύ στο Θεό όταν ήμουν μικρός. Κάποια στιγμή σταμάτησα να πιστεύω και κατά καιρούς υποφέρω από θρησκευτικές ιδεολειψίες. Μερικές φορές είναι έντονες και με πνίγει ένα αίσθημα απελπισίας και άλλες φορές είμαι πιο ήρεμος. Πάντοτε όμως είμαι παραγωγικός και έχω τη δουλειά μου. Τον τελευταίο καιρό με πιάνει ένας φιλοσοφικός μυρικασμός. Πώς να ήμουν στην προηγούμενη ζωή, αυτό που αναφέραμε προηγουμένως. Πού πάμε σε αυτή τη ζωή, μήπως τελικά είναι παιχνίδι όλα και με έχει ξαναπιάσει αυτό το αίσθημα απελπισίας. Πήγαινα σε ψυχολόγο και κατάλαβα ότι έχω γιώτα δέλτα ψη, ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Αλλά δεν με βοήθησε. Δεν θέλω να πάω σε ψυχίατρο. Θα θεραπευτώ κάποια στιγμή. Ελπίζω να έχω την ηχεμηθειά σου.
Η διψυχανικαστική διαταραχή, αν είναι αυτό που έχει, δεν ξέρω, αλλά ας πούμε. Έτσι. Είναι ιδιολήψη. Όχι, όχι. Ναι. Ας πούμε ότι είναι σωστό αυτό. Δεν το ξέρω, δεν λέω ότι έχει αυτό. Ναι, 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 δεν κάνω. Αλλά ναι. Η διψυχανικαστική διαταραχή είναι και αυτή μια συχνή νόσος, 3-4%, δεν είναι 15-20%, αλλά πολλές φορές δυσκολεύει πάρα πολύ τα άτομα. Και από άποψη δυσφορίας υποφέρουν, έτσι, και της λειτουργίας. Ένα καλό που άκουσα ότι είναι παραγωγικό, αυτό είναι καλό, γιατί κάποια αυτά τα άτομα δεν μπορούν να είναι παραγωγικά στη δουλειά τους, στις σχέσεις τους, όποιες είναι αυτές. Άρα, το ότι μπορεί και είναι παραγωγικός, τουλάχιστον με τα λεγόμενα του, αυτό είναι καλό και θετικό. Δηλαδή, εννοείται. Υπάρχουν θεραπείες για την ιδιοψυχανικαστική διαταραχή, βεβαίως υπάρχουν. Θα έλεγα εδώ ότι πολλές φορές είναι μία δύσκολη νόσος, μία δύσκολη διαταραχή να τη θεραπεύσουμε. Όμως, θα έλεγα, όπως είπα, η διαταραχή πανικού, έχουμε πάλι δύο μεθόδους. Έχουμε τη μέθοδο την φαρμακευτική και τη μέθοδο την ψυχοθεραπευτική. Εδώ δεν θα έλεγα, πως από τις ψυχοθεραπευτικές μεθόδους η πιο κατάλληλη μέθοδος είναι η γνωσιακή συμπεριφορική. Δηλαδή η εν το βάθη ανακάλυψη τι μας έγινε, όχι στην προηγούμενη μας, δεν ξέρουμε, αλλά στην παιδική μας ηλικία, από μπάς, μαμά, αυτά όλα, δεν βοηθάνε πολύ. Βοηθάει το εδώ και τώρα. Τώρα, επειδή αναφέρεται η ιδεολειψία, τι είναι η ιδεολειψία? Η ιδεολειψία είναι μια ιδέα η οποία είναι ενοχλητική. Την καταλαβαίνω ότι είναι χαζή. Είναι χρόνιο νόσημα, όπως δηλαδή ναι. Έχει σχιζοφρένεια, δηλαδή το κουβαλάς, το πούμε. Ναι, ναι, μπορεί να το κουβαλάς για χρόνια. Μπορεί να το κουβαλάς για χρόνια. Μέχρι, ας το πούμε, μέχρι να. Σχιζοφρένεια το έχεις, ας το πούμε, ήδη πολύ διαταραχή, ναι, το είσαι, ας το πούμε, μέχρι να πεθάνεις. Αυτό. Ισχύει καμιά φορά και εκεί. Και εκεί. Αλλά με τα χρόνια καμιά φορά έτσι. Ναι. Ελαττώνεται. Αλλά είναι μια χρονιά νόσος. Καμιά φορά είναι και για μικρά διαστήματα. Δηλαδή, τώρα για την νόσο. Ιδιοληψίες πάντα έχουμε, όλοι κάτι έχουμε. Κάποια φορά μας μπαίνουν κάποιες έμονες ιδέες, λέει, γιατί έχω κάποιες έμονες ιδέες. Εντάξει, αν κρατάνε μια-δύο μέρες, δεν χάθηκε ο κόσμος, έτσι δεν είναι. Τι είναι η ιδιοληψία? Η ιδιοληψία είναι κάποιες πολύ ενοχλητικές σκέψεις που τις βλέπουμε ότι είναι παράλογες. Εδώ ο φίλος ομιλεί για κάποιες θρησκευτικές ιδιοληψίες. Υπάρχουν ιδιοληψίες επιθετικές, σεξουαλικές, έτσι, ανάρμοστες. Mm-hmm. Ανάρμοστες, όχι. Αυτές που προσφέρουν ευχαρίστηση, συνοδεύονται με δυσφορία, με άγχος μεγάλο. Γι' αυτό καταλήγει τους αναγκασμούς. Άλλος να πλένει τα χέρια του, άλλος να τσεκάρει την πόρτα, το παράθυρο και όλα αυτά τα πράγματα, με σκοπό να αλατώσει αυτό το άγχος, έτσι δεν είναι? Είναι μια δύσκολη νόσος. Μερικές φορές αυτό που λέμε γίνεται καλά να εξαλειφθεί δεν είναι δυνατόν. Αλλά αυτό που είναι δυνατόν, αυτό που είναι ρεαλιστικό, είναι να αλατώσουμε τα συμπτώματα, ώστε δύο στόχους. Το άτομο να είναι περισσότερο λειτουργικό και να υποφέρει λιγότερο. Και έχει επομένως επίπεδα, δηλαδή σχιζοφρένεια, ξέρουμε ότι είναι ένα. Ότι το έχουμε στο μυαλό μας, το πούμε πώς είναι. Δεν είναι ένα, και εκεί υπάρχουν διάφορες σχιζοφρένειες. Εκεί διακρίνεται, το πούμε, σε ελαφριάς μορφής ή βαριάς μορφής. Αυτό ισχύει για όλα τα νοσήματα. Για όλα τα νοσήματα. Για όλα τα νοσήματα. Αυτό ισχύει για τη σχιζοφρένεια και για τη διπολική διαταραχή και για το άγχος και όλα. Ένα άλλο ερώτημα, πάλι διοψυχανικαστικό είναι. Ξεκίνησα στα 24 μου. Είχα πάει στην εξοχή με φίλους μου και το βράδυ νόμιζα ότι είχα παντού μικρόβια. Μπορεί να είχα πάει και 20 φορές στο μπάνιο, είτε να πλύνω τα χέρια μου, είτε να κάνω μπάνιο. Δεν θα ξεχάσω, έχω ιδιοψυχαναγκαστική, πλέον είμαι 40, έχω μάθει το πρόβλημά μου και μπορώ να το αντιμετωπίζω. Έχω περάσει όμως πολύ δύσκολα. Θέλω να πω, βασικά είναι ένα μήνυμα προς, από ό,τι καταλαβαίνω από όλους εκείνους οι οποίοι πάσχουν από αυτό το ΙΔΠ, πως είναι θέμα ψυχολογίας και αυτοεκτίμησης. Όχι, δεν είναι έτσι. Ειδικά για αυτή τη διαταραχή που παλιά, ξέρετε, την είχαμε μέσα στην ομάδα των αγχωδών διαταραχών, η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία την έχουμε βγάλει ξεχωριστά. Γιατί φαίνεται να μην είναι απλώς μια αγχώδης διαταραχή. Έχει κάποια ειδικά χαρακτηριστικά, ακόμη και βιολογικά. Υπάρχουν ευρήματα με βάση αυτό που λέμε το brain imaging, δηλαδή είναι νευροαποεικονιστικές μεθόδοι του εγκεφάλου, που υπάρχουν συγκεκριμένες βλάβες στον εγκέφαλο. Άρα δεν είναι όλα ψυχολογικά. Εννοώ ψυχολογικοί μηχανισμοί. Υπάρχει στην ιδιοψυχανικαστική διαταραχή και αρκετή βιολογία. Πολλές φορές δε ιδιοψυχανικαστικά χαρακτηριστικά μπορεί να είναι μέρος κατάθλιψης, καμιά φορά και σχιζοφρένειας, έτσι. Αλλά αν αποκλείσουμε αυτές τις πιο σοβαρότερες διαταραχές, τότε η ιδιοψυχανικαστική διαταραχή από μόνη της είναι μια διαταραχή που καλά, λέει ο φίλος,
υποφέρει, αλλά υπάρχει τρόπος βοήθειας. Και εγώ θα έλεγα εδώ συνδυασμός και των δύο μεθόδων και θα έλεγα εδώ πραγματικά και το λέω με υπευθυνότητα από τις ψυχοθεραπευτικές μεθόδους η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία υπερτερεί. Μάλιστα. Ένα άλλο ερώτημα είναι, ζω με κατάθλιψη τα τελευταία 7 χρόνια. Έχω δοκιμάσει πολλά φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία δεν με βοήθησαν. Επίσης έχω αλλάξει 4 γιατρούς. Όλα ξεκίνησαν μετά το θάνατο της μητέρας μου. Ευτυχώς ο αδερφός μου μου προέτρεψε να επισκεφτώ κάποιο ειδικό, γιατί είχα φτάσει σε σημείο να έχω πάρει 15 κιλά μέσα σε 3 μήνες και να είμαι αποξενωμένη. Θα θεραπευτώ ποτέ, γιατρέ? Εδώ μιλάμε, κοιτάξτε, κατάθλιψη διαρκεί τόσα πολλά χρόνια. Ναι, ναι. 7 χρόνια. Βέβαια, υπάρχει η χρονία ανθεκτική κατάθλιψη. Δεν τα κάνουμε όλα καλά. Αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, οι μεγαλύτερες πρόοδοι στον τομέα της ψυχιατρικής είναι στην κατάθλιψη. Δηλαδή, αν θυμηθώ εγώ πριν 30 χρόνια πώς θεραπεύαμε την κατάθλιψη, πώς θεραπεύουμε σήμερα, έχουμε κάνει σημαντικές πρόοδοι. Mm. Πραγματικά μεγάλες πρόοδοι. Και μπορούμε να βοηθάμε πάρα πολύ κόσμο. Τους κάνουμε όλους καλά? Όχι. Υπάρχει όμως και μία γκάμα. Πολλές φορές να σας πω ότι γίνεται, το βλέπω και εγώ και έρχονται και στο γραφείο μου, αφού έχουν δει διάφορους γιατρούς, έρχονται σε μένα σαν να είμαι σωτήρας. Βέβαια, μέσα στο εξηγώ δεν υπάρχει σωτήρας. Υπάρχουν επαγγελματίες που κάνουν καλά τη δουλειά τους, σας πω τη γνώμη μου κτλ. Άρα, πολλές φορές το που βλέπω πάνω από γιατρό σε γιατρό, τους αλλάζει το φάρμακο, τους αλλάζει τα άλλα κτλ. Αυτό είναι κακή πρακτική. Εγώ συνιστώ το εξής. Ο άνθρωπος που έχει ένα τέτοιο νόσημα που αντιστέκεται θα βρει έναν γιατρό που εμπιστεύεται, έτσι. Δεν κάνουμε doctor shopping. Δεν πάμε από γιατρό σε γιατρό. Αυτό δεν είναι καλό. Δεν βγαίνουμε στην αγορά όπως να αγοράσουμε φορεματάκια και κουστούμάκια. Δεν μας πείθει ο γιατρός μας. Μπορούμε να πείθει, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τον εμπιστευτούμε. Να δούμε ποια είναι τα εχέγγυά του, τα επιστημονικά, έτσι, και να μείνουμε κοντά του. Γιατί στην ψυχική νόσο και σε όλες τις νόσο θεραπεύει. Εκτός από το φάρμακο, εκτός από την ψυχοθεραπεία, θεραπεύει και η θεραπευτική σχέση. Άρα έχει μεγάλη σημασία να βρούμε τον κατάλληλο γιατρό που ταιριάζει για μας. Δεν ανάγκη να καθηγητής πανεπιστημίου. Μάλιστα. Όχι βέβαια, για όνομα του Θεού. Έτσι δεν είναι. Ένα άλλο που θέλω να πω για κάποιες βαριές μορφές κατάθλιψης. Αυτή τη στιγμή στο Παγνί, εδώ και μερικά χρόνια, εφαρμόζουμε αυτό που λέμε μία μέθοδος η οποία για βαριές καταθλίψεις είναι πολύ αποτελεσματική. Είναι η ηλεκτροσπασμοθεραπεία, το ECT. Που παλιά είχε κατηγορηθεί ως βάρβαρη κτλ. Είναι όμως όταν γίνεται σωστά, με το σωστό τρόπο, με αναισθησιολόγους. Νομίζω ότι είχε κατηγορηθεί ότι οι ασθενείς χάνουν μέρος των αναμνήσεών τους. Ναι, ότι... ναι. Κοιτάξτε, όχι, αυτά είναι φήμες και πια πρέπει ο κόσμος να έχει σωστή ενημέρωση. Στην Αμερική, σε κάθε πανεπιστημιακή κλινική, φαντάζομαι το ίδιο γίνεται και στην Ευρώπη, κάθε πανεπιστημιακή κλινική έχει τη μονάδα ECT. Στο Penn State που ήμουν εγώ καθηγητής, έχουμε μονάδα που γίνονται περίπου 2-3.000 συνεδρίες, αυτό που λένε σπασμοθεραπείας. Εμείς το έχουμε αρχίσει εδώ, υπάρχει μια διστακτικότητα, αλλά πρέπει να σας πω, στα βαριά περιστατικά, δεν αναφέρομαι σε αυτό, στα βαριά περιστατικά έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Και θα έλεγα ο κόσμος να ρωτάει τους γιατρούς του, αυτό το λέω υπεύθυνα, είναι μια μέθοδος που την κάνουμε εδώ, την κάνουμε και στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, και σε ιδιωτικές κλινικές. Εγώ προτιμάω πάντα τα ακαδημαϊκά κέντρα, γιατί εκεί υπάρχουν τα κριτήρια. Mm-hmm. Δεν έχουμε τον πειρασμό της ιατρικής αγοράς, ας το πω έτσι εύσχημα. Και νομίζω θα πρέπει και αυτό να θεωρηθεί. Άρα, σταθερότητα με τους γιατρούς, έτσι. Ο καθηγητής ψυχιατρικής είναι ο καλύτερος. Εγώ λέω πολλές φορές, οι μαθητές μου είναι καλύτερα από μένα. Με κοιτάει άλλος. Μα τι λέτε, κύριε καθηγητά? Μα είναι καλύτερος, θα πάω σε αυτόν. Λέει, μα όχι, μα έτσι είναι. Βρες λοιπόν τον γιατρό που σου ταιριάζει, που σου πάει, ειλικρινή σχέση, αυτό που λέμε καλή θεραπευτική σχέση. Ένας καλά εκπαιδευμένος γιατρός μπορεί να καθοδηγήσει ποια θέλει για ποιον. Και πάλι να πω, γίνονται όλοι καλά? Όχι. Αλλά κάποια ανακούφιση μπορεί να προσφέρουμε. Μάλιστα, πάμε στο τελευταίο ερώτημα. Βεβαίως. Η μητέρα μου έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή. Η πάθηση ξεκίνησε όταν η μητέρα μου νόμιζε ότι της έστελναν ερωτικά μηνύματα πολλαπλής σύντροφη. Βέβαια, όλα αυτά ήταν της φαντασίας της. Τίποτα δεν ίσχυε, έλαβε τη φαρμακευτική της αγωγή και κάποια στιγμή τη σταμάτησε. Πλέον πίνει ακατάπαυστα και δεν σταματάει. Φοβάμαι για εκείνη, πραγματικά δεν το αντέχω. Νιώθω μεγάλη ευθύνη. Πίνει, εννοείται αλκοόλ. Αλκοόλ, ναι. Ναι.
Κοιτάξτε, ένα πρόβλημα που έχουμε με τους δικούς μας ασθενείς, αλλά και με πολλούς ασθενείς, αλλά και με τους διπολικούς. Τι θα πει διπολική διαταραχή? Όχι, να το πούμε και αυτό, αλλά να σας πω ότι διπολικούς, εγώ δηλαδή που ασχολούμαι το πανεπιστημιακό μου, πάνω στη φιλοσοφία, πάρα πολλοί μεγάλοι φιλόσοφοι, να, ο Νίτσε για παράδειγμα, ο Γερμανός φιλόσοφος, βέβαια, ο Νίτσε, βέβαια. Αλλά και πολλά έτσι πολύ μεγάλα ονόματα της διασημότητας. Όχι, έχει γίνει έρευνα, ξέρετε, στην Αμερική έγινε έρευνα και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι καλλιτέχνες, η διπολική διαταραχή είναι πιο συχνή από ό,τι στους μη καλλιτέχνες. Μάλιστα. Αυτό ελπίζω οι φίλοι μας που ασχολούνται με τις τέχνες να μην το πάρουν προσβλητικά, αλλά έτσι είναι. Ο Χαλεπάς ήταν ένα από αυτούς και τα λοιπά. Και πολύ άλλο. Ο Χαλεπάς, νομίζω ότι ήταν ψυχοσικός, ήταν σχιζοφρένη. Δεν ξέρω, ας μην βγούμε εκεί. Αλλά και άλλοι, άρα τι είναι η διπολική? Η διπολική είναι η παλιά μανιοκατάθλιψη. Είναι μια σοβαρή νόσος, αφορά ένα 2% του πληθυσμού και πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι τείνουν να προσφεύγουν για ελάφρυνση του ψυχικού τους πόνου σε ουσίες. Και δεν είναι μόνο το αλκοόλ, μπορεί να είναι και πολλά άλλα. Για να απαντήσω συγκεκριμένα, αφού και ο χρόνος πιέζει. Αφού λοιπόν έχει αυτή τη διάγνωση και τώρα πίνει, εγώ λέω κατευθείαν στο γιατρό. Κατευθείαν στο γιατρό, διότι αυτό θα χειροτερέψει, θα υπάρξει κάποια υποτροπή και οι υποτροπές καμιά φορά, ξέρετε, στην ιατρική δεν το λέμε. Καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις. Δεν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να το πω, μα να μαστούν στο νοσοκομείο με εισαγγελικές παραγγελίες, με αστυνομία κτλ. Τώρα με το καλό με λίγο σπρόξιμο. Θα το πω, μα υπάρχουν κάποιοι δικοί μας ασθενείς που θέλουν σπρόξιμο. Πώς αυτό που καπνίζουν, σταμάτα το. Το λες καλά, θα το βουτήξεις και το τσιγάρο από το στόμα του. Πεις, παιδί μου, έπαθες και ένα έφραγμα. Θέλω να πας και δεύτερο. Και η σύζυγος, το βγάλε το στόμα. Έτσι λοιπόν εδώ η οικογένεια μπορεί να πάρει ένα πιο ενεργητικό ρόλο. Εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις είμαι υπέρ του ενεργητικού. Αυτό δεν είναι κάποιος πατερναλισμός, έτσι. Αλλά εάν κάτι κάνουμε, ξέρετε, εκεί που πάμε την κινητή μονάδα, είναι γιατί έχουμε αντιληφθεί, όπως λέγαμε μόνο πρόσφατα στην Αμερική με κάτι συναδέλφους, κάποιους ασθενείς μας, αντί να περιμένουμε να έρθουν σε εμάς, πρέπει να τους κυνηγάμε. Αυτό είναι το αν θέλετε, ένα δίδαγμα, αν τελειώνει και η κουβέντα μας, ότι κάποιοι ασθενείς πρέπει να τους πάρουμε από πίσω. Για το δικό τους το καλό, των οικογενειών και της κοινωνίας. Ένα τελευταίο ερώτημα. Θα ήθελα και μια σύντομη απάντησή σας. Για να σπάσουμε, ας πούμε, αν μπορούμε τώρα, σαν τελευταίο ερώτημα, αυτό το κοινωνικό ταμπού. Ένας ψυχικά ασθενής είναι ένα μέλος κοινωνίας μας, όπως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάποιο σωματικό νόσημα ή ένας άνθρωπος ο οποίος εντός εισαγωγικών η πλειοψηφία τον θεωρεί ως φυσιολογικό? Θα μου ήταν πολύ, ξέρετε, ευχάριστο να σας πω ότι είναι, αλλά δεν είναι. Ακόμα ο βαριά ψυχικά ασθενής κουβαλάει το στίγμα. Έχουμε κάνει πρόσωπες στην αρχή, αλλά χρειάζεται να κάνουμε μεγάλα βήματα. Και θα πω και κάτι άλλο. Όταν βρούμε καλύτερες θεραπείες, αυτό θα είναι και το τελειωτικό χτύπημα στο στίγμα. Απ' την άλλη μεριά, με τα σημερινά μέσα, κάποιοι άνθρωποι παλιά πεθαίναν στα ψυχιατρία, τώρα είναι κοινωνικά χρήσιμοι, ενεργοί, ευχάριστοι για τον εαυτό τους και την κοινωνία. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε φτάσει, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, ο βαριά ψυχικά ασθενής να είναι το ίδιο όπως ο σωματικά ασθενής. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε σήμερα μαζί μας. Φίλοι και φίλες, η εκπομπή για σήμερα ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε.